Επιστρέφουμε τώρα στην Τουρκία, η διαρκής προκλητικότητα της οποίας ερμηνεύεται από κάποιους και ως απόδειξη των τεράστιων οικονομικών της προβλημάτων. Ο Δήμος Βερίκιος είναι μαζί μου, η οικονομία της καταραίει για ακόμη μια φορά και ίσως επιχειρούν να στρέψουν αλλού την ατζέντα. Αν δούμε λοιπόν τα νούμερα, θα καταλάβουμε γιατί κάνουν αυτά τα καμποϊλίκια και στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αν δούμε λοιπόν την υποτίμηση της λίρας τις τελευταίες μέρες, έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα του 7. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα ευρώ είναι 7,075 λίρες, ένα δολάριο. Και ένα ευρώ είναι 7,67 λίρες. Η ανεργία έχει σκαρφαλώσει στο 13,8%. Ο πληθωρισμός έχει εκτιναχθεί στο 10,94% τον Απρίλιο. Δηλαδή, τώρα είναι πολύ, πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Οι εξαγωγές έχουν μειωθεί 41,6%. Επομένως, εδώ ο Ερντογάν βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Γιατί? Γιατί όλοι του δείχνουν με το δάκτυλο, ξέρουμε εμείς, το έχουμε ζήσει, mm-hmm. το δούλου του. Έλα όμως που ο Ερντογάν έχει στήσει την καριέρα του, την πολιτική του καριέρα, στο ότι έβγαλε τη χώρα από το Δουνουτού και δεν θέλει με καμία δύναμη να πάει στο Δουνουτού. Πού αλλού μπορεί να πάει? Ένας είναι, μία άλλη πηγή υπάρχει, οι Κινέζοι. Mm-hmm. Αν πάει όμως στους Κινέζους, η Δύση θα τον κυνηγάει. Έτσι. Επομένως είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γι' αυτό και εξηγείται τα όσα ψυχολόγητα το τελευταίο διάστημα κάνει στο Αιγαίο. Ναι, στρέφει αλλού την προσοχή της κοινής του γνώμης. Δήμος, ευχαριστώ πολύ.